Ο Καρλ Μάρξ παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους φιλοσόφους. Με την επαναστατική σκέψη του, η προβληματική της φιλοσοφίας δέχεται μια ριζική αλλαγή. Το έργο του καλύπτει την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία και τα οικονομικά. Είμαι ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος και σε αυτό το επεισόδιο της ιστορίας της δυτικής φιλοσοφίας θα ασχοληθώ με ένα μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας του Μάρξ. Θα εξετάσουμε την κυρίαρχη μαρξική ιδέα της ταξικής πάλης. Η θεωρητική φιλοσοφία του Μάρξ. Σύμφωνα με τον Καρλ Μάρξ, η θεωρητική φιλοσοφία πρέπει να είναι ουσιαστικά πρακτική. Η φιλοσοφία συμβάλλει ριζοσπαστικά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Έτσι, μετατρέπεται σε άμεση πράξη, σε πρακτική, ανθρώπινη και κοινωνική ενέργεια. Η φιλοσοφία πρέπει να κάνει δυνατό το άλμα στο βασίλειο της ελευθερίας. Ο Μάρξ επικρίνει έντονα τους προγενέστερους ονειροπόλους και θεροβάμανες κατά αυτών φιλοσόφους ότι είχαν μόνο θεωρητική προσέγγιση της φιλοσοφίας, κάτι που ο Μάρξ φυσικά απορρίπτει. Η ταξική πάλη βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορικής διαλεκτικής. Στη φιλοσοφία του Μάρξ η έννοια της ταξικής πάλης είναι θεμελιώδης, γιατί σηματοδοτεί την αρχή της πιθανής έλευσης μιας ελεύθερης κομμουνιστικής κοινωνίας. Ο Μάρξ προσθέτει σε αυτή την οικονομική ανάλυση ένα ολόκληρο όραμα της ιστορικής εξέλιξης. Πράγματι, το προλεταριάτο είναι μια κοινωνική τάξη που αποτελείται από μισθωτούς εργάτες που δεν έχουν κανένα μέσο παραγωγής και υπόκεινται σε διαρκή εκμετάλλευση. Μάρξ και διαλεκτική. Πώς όμως μπορούμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και τον κόσμο? Με μια διαλεκτική προσέγγιση μας απαντά ο Μάρξ, ο οποίος κληρονομεί εδώ την Εγελιανή φιλοσοφία και τις θέσεις που αναπτύχθηκαν στη φαινομενολογία του πνεύματος του Χέγγελ. Το επίσημο υπόβαθρο της μαρξικής θεωρίας είναι η γενική μεταφυσική του διαλεκτικού υλισμού. Η διαλεκτική γίνεται αντιληπτή και ως εκ τούτου ορίζεται ως η ενότητα των αντιφατικών όρων. Έτσι προσδιορίζει την ασφαλή μέθοδο που παρέχει το κλειδί για την πραγματικότητα. Προχωρώντας με τη θέση, την αντίθεση και τη σύνθεση, ενοποιούνται τα αντίθετα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συλλάβουμε την αλήθεια. Η οικονομική δομή ορίζει την κοινωνία σε δύο μέρη, την αστική τάξη και το προλεταριάτο. Οι δύο ομάδες αναγκαστικά βρίσκονται αντιμέτωπες, η μία κυριαρχεί στα μέσα παραγωγής, μα η άλλη όχι. Έτσι δεν μπορεί να μην δημιουργηθεί παρά έντονη αντιπαράθεση και σύγκρουση μεταξύ τους. Αυτή η αντίθεση όμως είναι η κινητήρια δύναμη της προόδου, αφού η σύγκρουση μεταξύ της θέσης και της αντίθεσης που κληρονομεί και φυσικά παραλάσει ο Μάρξ από τον απόλυτο ιδεαλισμό του Χέγγελ οδηγεί στη σύνθεση, η οποία ως το τελικό στάδιο της διαλεκτικής σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα προς τον πολιτικό στόχο. Ο στόχος είναι η έλευση του κομμουνισμού. Ωστόσο είναι απαραίτητο να επανορίσουμε τη διαλεκτική και να τη βάλουμε στα πόδια της όπως βροντοφωνάζει ο Μάρξ. Δεν είναι η ιδέα, όπως προηγουμένως εγκαθιδρύεται στο Χέγγελ, που ελέγχει και κατευθύνει τη διαλεκτική διαδικασία. Αντίθετα, ο Μάρξ υποδηλώνει και διαδηλώνει πως κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα οικονομικά και τα υλικά φαινόμενα του κόσμου. Αυτό αποκαλείται σε γενικές γραμμές, χωρίς βέβαια να υπεραναλύσουμε τον όρο «διαλεκτικός υλισμός». Καταλήγουμε πως οι διαδικασίες του πραγματικού κόσμου καθοδηγούνται από την ύλη, όχι από το μυαλό και την νόηση, όπως πίστευε ο Χέγγελ. Η πάλη των τάξεων. Η δύναμη που ζωντανεύει τη διαλεκτική της ιστορίας και θέτει τον κόσμο σε κίνηση δεν είναι επομένως η σύγκρουση των εθνών, όπως πίστευε ο Χέγγελ στο απόγειο της ιδεαλιστικής θεωρίας του, αλλά η σύγκρουση των τάξεων. Επίσης, το ταξικό συμφέρον στο περίφημο κεφάλαιο του Μάρξ είναι σημαντικότερο από το εθνικό συμφέρον. Γι' αυτό ο Μάρξ υπερασπίστηκε τον διεθνισμό. Ο Καρλ Μάρξ δεν ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε την ταξική πάλη, αλλά ήταν ο πρώτος που την έκανε την κύρια μηχανή της ιστορίας. Η ταξική πάλη λοιπόν θεωρείται ικανή να εξηγήσει τα επερχόμενα γεγονότα, για τα οποία η παραδοσιακή ιστορία μάλλον σιωπά. Η πάλη των τάξεων αναπόφευκτα οδηγεί στον αέναο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Στην αρχαιότητα κυριαρχούσε η σχέση αφέντη-δούλου, στο μεσαίωνα η σχέση άρχοντα-δουλοπάρικου και στη νεωτερικότητα η σχέση καπιταλιστή και εργαζόμενου υπαλλήλου.
Στον ιδανικό κόσμο της κοινωνίας του Μάρξ, ο ρόλος του προλεταριάτου είναι να αφαιρέσει πάση θυσία την οικονομική εξουσία από τον καπιταλιστή κυρίαρχο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο οι εργάτες να αναπτύξουν μια ταξική συνείδηση, να έχουν πλήρη επίγνωση ότι ανήκουν σε αυτήν την κυριαρχούμενη τάξη και επομένως να έχουν συμφέρον να εκπληρώσουν άμεσα τη σημαντική ιστορική τους αποστολή. Το προλεταριάτο είναι μια παγκόσμια τάξη. Στερούμενος από κάθε κοινωνικό στάτους και μη έχοντας περιουσία, ο προλετάριος τα κατέχει ουσιαστικά όλα. Δεν υπάρχει πλέον για τον εαυτό του, ζει και υπάρχει για όλους τους άλλους ανθρώπους. Κομμουνισμός σημαίνει καθολική ιδιοποίηση. Είναι το καθαρό επίτευγμα των ατόμων. Εν κατακλείδη, είμαι της γνώμης πως παρά τις κάποιες συστηματικές ασάφειες ή τις προτασιακές αβεβαιότητές του, το φιλοσοφικό και το οικονομικό έργο του Μάρξ πρέπει αναγκαστικά να μελετηθεί προσεκτικά. Παραμένει πλούσιο σε προσεγγίσεις και σημαντικές αναλύσεις, τόσο για την οικονομική πλευρά του όσο και για τη φιλοσοφία του. Με τη φιλοσοφία του υποστηρίζει τη διαλεκτική ενότητα της φύσης και της κοινωνίας. Η ιστορία προβάλλει την ταξική πάλι σαν το καθολικό χαρακτηριστικό της απαιτούμενης κοινωνικής εξέλιξης. Ο Μάρξ ορίζει την επανάσταση σαν τη μόνη λύση των αντιφάσεων που συσσωρεύονται και εντείνονται στην ανάπτυξη και πάνω απ' όλα την εκπλήρωση ενός δίκαιου κοινωνικού αγώνα. Σε αυτό το σημείο, ο οικονομολόγος Μάρξ αφήνει τη θέση του και παραδίδει τη σκυτάλη στο χαρισματικό προφήτη ή ακόμα και στον ουτοπικό στοχαστή του μέλλοντος. Η κοινωνιολογία του μεταμορφώνεται στο όραμα ενός σύμπαντος που είναι συμφιλειωμένο με τον εαυτό του.